Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Κορινθίων ήταν η πιο ήρεμη συνεδρίαση που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δεν υπήρξαν προκλήσεις, δεν υπήρξαν αντιπαραθέσεις, δεν ανταποδόθηκαν πολιτικά πυρά κτλ. Και επικεντρωθήκαμε στην ουσία των θεμάτων, πράγμα το οποίο και εμείς το ζητούσαμε σαν παράταξη, η Συμμαχία Πολιτών, εδώ και πολύ καιρό, και μακάρι αυτό το κλίμα και αυτό το ύφος στη συζήτηση να συνεχιστεί και στις επόμενες συνεδριάσεις. Βεβαίως διαφωνήσαμε σε διάφορα ζητήματα, αλλά είχαμε επιχειρήματα και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Το σημαντικό είναι ότι έγινε ένα πρώτο βήμα, το βλέπετε άλλωστε και στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε την κανονιστική διάταξη για την Εμποροπανήγυρη. Η παράταξή μας έλεγε πάντοτε ότι θα πρέπει στο Δήμο να υπάρχουν κανονισμοί και διαδικασίες και με βάση αυτούς τους κανονισμούς και τις διατάξεις να λειτουργεί ο Δήμος και να μην χρειάζεται η παρέμβαση του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων σε κάθε περίπτωση. Αυτό φάνηκε ότι ξεκίνησε από την Εμποροπανήγυρη. Ζητήσαμε να συνεχιστεί και να υπάρξει κανονιστική διάταξη και για τη λαϊκή αγορά, αλλά και διαδικασία για τις επιχορηγήσεις των συλλόγων και των σωματείων, όπως το έχουμε ξανά ζητήσει στο παρελθόν, να γίνεται δηλαδή ετήσιος προγραμματισμός και επιχορηγήσεις σε συλλόγους και σωματεία με κριτήρια, με βάση τις ανάγκες τους, τον αριθμό των μελών τους κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα, το οποίο θα δούμε στην συνέχεια, εφόσον θα συνεχιστεί, θα είναι πάρα πολύ καλό για την πορεία του Δήμου Κορινθίων. Όσον αφορά την Εμποροπανήγυρη, εμείς είπαμε ότι οι 270 θέσεις που δίνονται θα πρέπει να διακριθούν στις θέσεις για τους Κορίνθιους, τα μέλη δηλαδή του Δήμου Κορινθίων, τους εμπόρους και αυτούς που έρχονται από μακριά. Και θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, δηλαδή να μην πληρώνουν το ίδιο οι ξένοι με τους Κορίνθιους. Ζητήσαμε αντί για 400 ευρώ που θα πληρώνουν αυτοί που θα έρθουν εκτός Δήμου Κορινθίων, οι Κορίνθιοι να πληρώνουν 300 και λιγότερο. Αυτό δεν έγινε δεκτό από την πλειοψηφία. Εμείς ζητήσαμε επίσης να αστυνομευτεί καλύτερα η Εμποροπανήγυρη και να μην έχουμε εμπόρους από μόνους τους να πωλούν χωρίς άδεια σε κενές θέσεις που φυσικά δεν πληρώνονται. Και θα πρέπει να υπάρξει και μια ειδική μέρημνα στην επιλογή των θέσεων για τις ειδικές κατηγορίες όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες και όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα.